1-2 στο ημίχρονο, 2-2 τελικό. Το Τσί άνοιξε το σκορ στο 8 λεπτό. Ο Κουτσιανικούλης, για το Παναθηναϊκό έτσι, προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο Κουτσιανικούλης το 27 ισοφάρισε. Με κεφαλιά, με κεφαλιά. Ο Κουτσιανικούλης με κεφαλιά. Ναι, βάζει σκαμνάκι πάνω. Το είδα τον κουλ, εντάξει, κοιμούτσαν εκεί όλοι μαζί. Ομαδικά κοιμούτσαν. Σαν και εμάς εδώ καλό. Δύο λεπτά αργότερα με αυτόν τον γκολ ο Μονιάκης έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό και στο 72 ο Παπάζογλου έκανε το 2-2 για τον Όφη. Ο Παπάζογλου αυτός του Άρη είναι. Ο Άρης Πάοκ, αυτό το center forward ψηλός, αυτός είναι. Δεν αυτός είναι ένας που είναι στον Ολυμπιακό. Νομίζω αυτός είναι, θα δώρε. Πώς στον Ολυμπιακό. Όχι, ρε. Ναι, πώς στον Ολυμπιακό ο Παπάζογλου αυτός. Δεν είχε ποτέ Ολυμπιακό. Είχε, ρε, είχε. Πέρυσι είχε παίξει τον Παπάζογλου. Ο Ολυμπιακός είχε παίξει τον Παπάζογλου με τρελάντισμο, ρε. Ναι, σου λέω. Μέλα ένα στοίχημα τώρα. Να το παραφωνήσω γιατί εδώ θα το χάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπω το λουξκύλο μου σαν τα σκυλιά με κάνει. Μάλιστα, το είδες το μάτς Δημητρασί. Όχι πες. Το είδα στους διαδρόμους περνώντας. Το είδα κλεφτά, το είδα εγώ, δεν θα σου πω κάτι. Για το είδα εγώ. Δάκρυσα για μια ακόμη φορά με τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Εγώ άκουγα στο ραδιόφωνο ότι ο Χουχούμης λέει ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Εντάξει, καλώς, άκουσα σου πω, έχουμε πέσει στο τρυπάκι, όποιος παίκτης είναι καινούριος, όπως κάναμε πάντα στην Ελλάδα. Α, τι ωραία που τα κάνει αυτά. Θυμάμαι από το Σαββίδι που ήταν Ολυμπιακό κάποτε. Τον Ηλία. Ναι, τον Ηλία Σαββίδι να μάθει, φοβερό λέει και τα λοιπά. Ο Χουχούμης ήταν καλός επιθετικά, τρίπιος αμυντικά. Τέλος. Δηλαδή, όλες τις φορές τις έκανε ο Κουτσιανικούλης που ήταν ο παίκτης. Αλλά το παιδάκι, εντάξει, έδειξε κάποια στοιχεία ότι άμα προσέξει και αποκτήσει εμπειρία για να ξέρει πώς θα στέκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα έχει ο Παναθηναϊκός να περιμένει κάτι. Έτσι κι αλλιώς από αυτούς που έχει, τι να περιμένει. Βλέπεις τι γίνεται. Ναι, από αυτούς που έχει. Ο πρώτος είναι τον Τζιμπρί, στην Πάτρα. Έχουμε κάρτα για αυτά. Αν έχουμε κάρτα, να δώσουμε παιδιά. Έχουμε κάρτα. Αν έχουμε κάρτα, ναι. Λέγε, λέγε. Ο οποίος έπαιξε 2 ευρώ και 40 λεπτά και κέρδισε 17.272 ευρώ. Δεν τον παγάσα, τι έπαιξε αυτός. Για να δούμε, ρε παιδιά. Έπαιξε 5 παιχνίδια και τα έπαιξε. Για να μας τι έπαιξε αυτός ο πρώτος με τα 2.40 ευρώ. Έπαιξε 5 παιχνίδια, ημίχρονο τελικό. Cardiff Watford και έπαιξε ημίχρονο διπλό άσο τελικό. Millwall Birmingham, ημίχρονο άσο τελικό χ. Μπάρσλι Κρίσταλ Πάλα. Millwall ήρθε 4-0. Τι? 4-0 ήρθε η Millwall. Όχι, δεν είναι τη προηγούμενη. Είναι τη προηγούμενη. Αυτό το πρώτο. Το πρώτο είναι τη προηγούμενη εβδομάδα. Μπάρσλι Κρίσταλ Πάλα, ημίχρονο διπλό χ τελικό. Μάλιστα, να το πει και αυτό. Λέει τον Orient Colchester, το οποίο δεν έγινε ο Μπάρσλι. Αυτό το πήρε μια χαρά που πληρώθηκε. Notts County Bournemouth, έπαιξε ημίχρονο άσο τελικό χ. Έπαιξε δηλαδή 4 σημεία ανατροπές και μια γεμάτη. Ναι. Και πήρε 17.000 ευρώ με 2.40. Θεός. 4-5 σύστημα. Λοιπόν, για πες μας και τα άλλα τα φρέσκα. Και του Σαββατοκύριακο τώρα πρόσφατα. Ναι. Στην Κόρινθο ο πρώτος, από 60 λεπτά πήρε 8.000 ευρώ. Στην Κόρινθο πού? Στην Κόρινθο εκεί που είναι οι ελιές μες του. Δεν λέει συγκεκριμένα. Σαν παχτορία στην Κόρινθο. Μετά το φαρμακείο το κεντρικό που έχει. Ας πούμε εγώ που σηκώ. Εκεί που είσαι Κορινθίας. Πού είναι η Βασίλισσα. Ναούτικο Κορινθίας. Για πες λοιπόν. Για βάλε την κάρτα να βλέπουμε πόσα κέρδισε ο δεύτερος. Με 60 λεπτά πήρε 8.276 ευρώ. 60 λεπτά, τι είναι το μπάγα σας. Έπαιξε 10 παιχνίδια. Να βλέπουμε, μπράβο. Έπαιξε 10 παιχνίδια. Έπαιξε ένα τελικό αποτέλεσμα διπλό, το Μαρτίνιο Μπράγκα. Μαρτίνιο Μπράγκα που ήρθε διπλό, ναι. Και έπαιξε 9 παιχνίδια σύνολο τερμάτων. Και τα έπαιξε όλα σύνολο τερμάτων 4-6. 4-6. Και ποια παιχνίδια είναι αυτά. Αθλέτικο Μαδρίτη στο Σασούνα, Ρώμα Ουντινέζε, Χιρόνα Νουμάνθια, Μπαστιά Μπρόντο, Μπορντό, Εβερτον Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτη Β' Ναι. Sporting Χιχόν, Φένλο Μπρέντα, Τουλούζ Μπρέστ. Δύο μπαταρίες αν έχει κάποιος. Και φέγαινε τα Άγιαξ. Τελειώνουν, ναι. Και φέγαινε τα Άγιαξ. Όλα αυτά τα έπαιξε 4-6. Τι παίρνεις αλκαλικές, βάζεις. Ναι. Να σου πω, 4-6 γκόλεμες κιόλας. Ακούς 4-6 γκόλεμες. Η πλάκα ξέρεις ποιες αυτό. Το Ρώμα Ουντινέζε. Ότι όταν ακούς τα μάτς, εμένα δεν μου έκανε αυτό, το γαλλικό μου έκανε εντύπωση. Αλλά όταν ακούς αυτά, λες, θα τα έπαιζα κι εγώ. Δηλαδή είναι λογικό το 4-6. Ρε, βέβαια, εκ των υστέρων είναι λογικό. Καντεμιά. Εδώ μιλάμε, έχουμε πέσει το κουβά πάλι. Με την Κοπεχάγη θα μας πεις πάλι. Όχι, το έφαγε η Μπράν αυτή τη φορά με την Ιντερ. Λοιπόν, και ο τρίτος που κέρδισε με 1.500 ευρώ. Ωραία, αυτά ήταν τα. Αυτό είναι στην Αχαΐα. Στον νομό Αχαΐα. Κάτω από τα Βραχνέικα Αχαΐα. Αυτό λέει που είναι. Κάτω από τα βλάκια βλέπω. Τι έπαιξε αυτό. Έπαιξε το Ρήνο Πάρμα διπλό. Ανόβερο Γκλάντμπαχ διπλό. Κλαμ Μπριζ Λόκερεν. Έπαιξε όλο τερμάτων 4-6 αυτό. Ακούω εδώ τι συνδυασμό κάνει. ΑΕΚ Πλατανιά. Τι είμαι εδώ στο τελικό βλέπω. ΑΕΚ Πλατανιά, ΑΕΚ Κορινθία. ΑΕΚ με Πλατανιά. Ναι, ναι. Αθλέτικο Μαδρίτη στο Σασούνα, σύνολο τερμάτων 4-6. Αυτό το ξέρει. Αυτό το ξέρει προηγούμενο. Ναι, ναι. Για πες. Νάπολη Κίεβο, ημίχρονο χ τελικό άσο και Ρώμα Ουντινέζε διπλό. Έχει παίξει μια φορά. Αυτό είναι μαγικό το τελευταίο ρε. Έχει πιάσει το διπλό 4-50 του Ουντινέζε, έχει παίξει το συνδυάσει με 4-6 γκολ. Με δύο διπλά ξερά άλλα. Με ένα ημίχρονο τελικό. Δηλαδή άνθρωπος... Βέβαια, αυτά τα ποσά να ξέρουμε ότι αυτό πρέπει να έχει παίξει 50 δελτία. Μπορεί. Έτσι. Μην είσαι σίγουρο. Ναι, οι περισσότεροι έτσι είναι. Είναι 50-60 δελτία, 70.
Παίζουν και πολλά πιτσιρίκια και βάζουν για να πάνε για χιλιάδες ευρώ. Τα πιτσιρίκια ασχολούνται με το Facebook κυρίως. Καλά, όχι, τον μόνο. Καιρό. Όχι μόνο. Και το Twitter. Μάλιστα, ωραία. Είναι μαζί μας η Elizabeth, όχι η Taylor. Εδώ η Elizabeth. Elizabeth. Θα αναλάβει ο Ηλίας εδώ με κάτι που έχουν συνονιθεί. Εγώ θα ασχοληθώ λίγο με το φίλμα. Ασχολείσαι με τον εαυτό σου, εσύ. Ναι. Oh. Elizabeth, βλέπω εδώ η Δημητρούλα έχει κάνει θράψη στο info.papakilayout.gr. Ναι, στον Αδάμ Αδάμ προσετέθηκε ο Δημήτρης Δημήτρης. Το είπα πριν. Γιατί είναι σαν την καρέτα καρέτα όμω οι θαυμαστέ τη Δημήτρη, δεν έχω καταλάβει γιατί έχουν δύο ονόματα. Λοιπόν. Τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα, Elizabeth? Λοιπόν, έχω ετοιμάσει τους ποδοσφαιριστές που δεν θέλετε με τίποτα να παντρευτεί η κόρη σας. Εγώ δεν θέλω κανένα να παντρευτεί η κόρη μου, οπότε. Κανένα. Ποδοσφαιριστή. Ναι, αλλά... Για πες, με ενδιαφέρει η πρώτη. Για πες. Εσύ θες να παντρευτεί η κόρη σου. Ποδοσφαιριστή σίγουρα. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να πάρει τον Γιώργο Καραγκούνη. Πάμε. Καλό παιδί. Λοιπόν, ένας από αυτούς είναι ο Ρίο Φέρντιναντ. Ο οποίος παίζει και μεθαύριο με τη Μάντσεστερ. Κόντρα μάλλον με την Τσέλσι. Νάτος, εδώ έχουμε το Ρίο Φέρντιναντ. Ναι. Μπράβο. Είναι 33 ετών. Με μεγάλος. Ο οποίος είναι και πάρα πολύ ωραίος. Έχει παππούς. Αλλά έχει μπλεχτεί σε διάφορα σκάνδαλα. Έχει μπλεχτεί σε πολλά σκάνδαλα. Με το αντιντόπινγκ. Λέγε, Ελιζάμπετ. Σωστά. Αυτός θα παίξει κόντρα με τον Τζον Τέρι. Ναι, άλλο ο οποίος, ναι. Που δεν παίζει βασικό το ένα στο άλλο, να πούμε. Εντάξει, απλά. Ο Φέρντιναντ δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει ούτε να περάσει το τρένο απ' έξω. Γιατί έχει τα προβληματάκια του με το Φέρντιναντ κτλ. Νομίζω ότι σε αυτά τα μάτια του βάζουν για του μόνοι. Εδώ έχουμε τον Τζον Τέρι. Ο Τέρι νομίζω θα παίξει. Απλά, παιδιά, είναι αυτοί που είναι πιο ωραίοι, καταλάβατε. Ο Τέρι παίζει και έχει λεκεί. Ο Τέρι είναι ωραίος, έτσι. Είναι αμυντικός. Ο Τέρι είναι, λες και βλέπω μπροστά μου, τρεις μπαρόβιους Άγγλους στην Go, μεχισμένους που δεν θέλουν να πληρώσουν τις μπύρες, που σου λέει δεν είναι αυτό, γιατί θες 30 ευρώ, εγώ έχω μόνο 10. Είναι, λες και, λες και είναι φωτοτυπία. Εντάξει. Άλλος παίκτης της Chelsea είναι ο Ashley Cole, ο οποίος και αυτός. Ashley Cole, δεξιμπάκ, αριστερό. Σωστά. Παίζει ενάντια με την Manchester. Πού πάει, κάπου πάει, διάβαζα. Αυτό είναι ο Ashley Cole. Στη Ρεάλ. Τον πήρα, πώς δεν μου είπε. Θυμάστε που είχε γίνει και τον Ρεάλ προφανώς. Ναι, στη Ρεάλ. Καλά, θα τον δώσει. Δεν υπάρχει που να τον δώσει. Σιγά, επειδή το λες εσύ να τον δώσει. Δεν θα τους πω τηλέφωνο να τον δώσει. Είχε γίνει και το σκάνδαλο με την πανέμορφη γυναίκα του, την Σέριλ Κόουλ. Το σκάνδαλο είναι που αυτός έχει πανέμορφη γυναίκα. Όχι, απλά που την απάτησε εκατοντάδες φορές, παιδιά. Εκατοντάδες τις μέτρησες κιόλας. Είχε γίνει ντόρος. Είχε γίνει ντόρος. Είμαι πολύ σίγουρη, σε βλέπω, για τις απιστίες του. Καλά, Ελίζαμε, το τι είναι απιστία τώρα είναι μια τεράστια συζήτηση. Δεν το έχει λήξει η ανθρωπότητα 2.000 χρόνια τώρα. Έτσι νομίζετε, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε που λέγεται. Λοιπόν, και συνεχίζω. Στην επόμενη θέση έχουμε τον Φρανκ Ριμπερί. Ωραίο! Να σου πω εγώ τι έχουμε κάνει σε αυτή τη στιγμή τώρα, το κατάλαβα, είναι της Δήμητρας στο σχέδιο. Εμείς έχουμε βρει 5 ποδοσφαιριστές που τους έχουμε πλάνα. Λοιπόν, 10. Και κάθε φορά λοιπόν βάζουμε το θέμα να πατάει πάνω σε αυτούς που έχουμε φωτογραφία. Γιατί μην μου πεις ότι ο Φρανκ Ριμπερί είναι κανένας ωραίος γκόμενος πάλι, όπως μου λέγεις την άλλη φορά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Φρανκ, παιδιά, έχει πέρασει. Τα παιδιά έχει... στην ταβέρνα, παιδιά που πήρατε μια μπριζόλα, παιδιά. Λοιπόν, τα παιδιά. Ωραία, ηλία μου, ο παιδιά. Φρανκ έχει πέρασει. Καταλαβαίνεις, και επειδή θα παίξει και μεθαύριο η ομάδα του, η Bayern, με την Kaiser. Σλάουτερ. Με την Kaiser την πήρα, ναι. Σλάουτερ τον έβαλα μέσα στην κατηγορία αυτήν των άτακτων παικτών. Ρε, καλά τον έκανε. Λοιπόν, μετά έχουμε τον Άντριαν Μούτου. Ο οποίος είναι επιθετικός Ρουμάνος, 33χρονος. Μπράβο αυτό. Μικρός ήταν όταν έκανε τις μαγιές. Ο οποίος παίζει στην Τσεζένα. Στην Τσεζένα παίζει. Κατά τη κόντρα με την Κροσέτο. Μπράβο, Ελίζαμπεθ. Κόντρα με την Κροσέτο. Κροσέτο, Τσεζένα, Κροσέτο, σωστά. Μεγάλο που παίζουν αύριο. Παιδιά, αύριο είναι αύριο αγώνας. Παιδιά. Είναι αύριο αγώνας. Παιδιά, αύριο, παιδιά. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Θοδωρή μου και Ηλία μου. Έτσι, παίζει μπράβο. Αύριο. Λέγε μόνο εμένα για να φτιάξει τον πόλεμο. Ο μου του. Ναι, παιδιά. Στην κατηγορία αυτή των άτακτων παικτών έχουμε τον Ryan Giggs. Γιατί άτακτος ο Giggs. Ναι, είναι. Σιγά το παιδάκι άτακτος. Τι να σας πρωτοπώ, ότι απάτησε τη γυναίκα. Επειδή του. Επειδή απάτησε τη γυναίκα του, ναι. Με τη γυναίκα, με αυτή η Σταύρωση, με τη γυναίκα του αδερφού. Ποιος το λέει. Εσύ δεν έχεις σταυροφορία, κάνεις να κρεμάσεις τους άπιστους. Τι είναι αυτό το πράγμα. Απάτησε τη γυναίκα του με τη γυναίκα του αδερφού του. Απάτησε, μισό λεπτό να το καταλάβω. Απάτησε τη γυναίκα του, ναι.
με τη γυναίκα του αδερφού του. Ναι. Την έχουμε δει τη γυναίκα του αδερφού του. Καταρχήν τη γυναίκα του. Ναι, την έχω δει. Την έχω δει. Πολύ καλαμπάζω. Την έχω δει. Η γυναίκα του. Ήταν το πιο εύστοχο αυτό που είπε. Έτσι, ναι. Σας δύο πόντου. Σαν το μάτσο που χάσαμε χθε εκείνο που βάγει γκολ. Ντου Πουάν που λέει ο Θεμιστή. Ντου Πουάν που λέει χθε. Τα δύο γκολ στο 90. Ένα μάτσο, δύο γκολ. Τέλος έχουμε κι άλλους. Ναι, και τέλος έχουμε τον Κριστιανό Ρονάλντο. Γιατί να φύγει, άντε. Έχουμε τον Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτη. Θα έρθει ο Κριστιανό Ρονάλντο να ζητήσει την κόρη μου, εγώ τη δίνω. Γιατί είσαι κακό παιδί. Έχει πέρασει. Τι λέτε ρε παιδιά. Και παίζει μεθαύριο με την Αλκογιάνου. Αλκογιάνο. Είναι του Γιάννου. Είναι τη Σάλκο και του Γιάννου. Τη Σάλκο και του Γιάννου. Η Αλκογιάννου. Παιδιά. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία μας τα είπες, Ελίζαμπεθ. Παιδιά. Ελίζαμπεθ, λοιπόν, δεν βλέπω mail. Δεν ξέρω πού είναι το fan club. Μπορεί να κοιμάται, είναι η ώρα περίεργη. Αποκλείεται. Έμα τι, ψέματα να σου πω. Κάποιος έχει μπλοκάρει την Αράπα πριν τρεις. Μπλοκάρει τα email, Δήμητρα. Κάτσε, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Μισό λεπτό να το ακούσουμε. Είχα πάει στην Αράχοβα, συνέχισε. Το Πουσουκού, ήμουν στην Αράχοβα. Πουσουκού, στρατιωτικό σώμα, παρακάτω. Δημητρούλα Πουσουκού, ξέρει. Βόλο. Και όμω πολύ. Βόλο Πουσουκού. Βόλο. Στέλνει εδώ ένα. Ο Στένια ή Βόλο GR, ο καθηγητή πραγματικού. Είδαμε τη Δήμητρα σε ξενοδοχείο. Όχι, νόμιζα. Λοιπόν, και έχω fan club και στην Αράχοβα, παιδιά. Στην Αράχοβα, ναι. Πού το. Και δεν έχω στείλει. Θα σα έρθουν τα μηνύματα όσο νομίζω. Θα μα τα στείλουν με γαϊδούρια. Εντάξει, ωραία. Περιστέρι, κάτσε. Σα ευχαριστούμε, Δήμητρα. Να ρίξω εδώ τίποτα. Το έχω το fan club μου. Σα αγαπώ πολύ, παιδιά. Έλα, περιμένω να φύγει. Άντε τώρα, να είμαι σημαίνο ο άνθρωπο.